Τώρα σκέφτομαι να πω αυτά που λέει το μυαλό μου ή αυτά που λέει η καρδιά μου. Αυτά που λέει το μυαλό μου είναι χαζά. Αυτά που λέει η καρδιά μου είναι δικά σας. Γιατί εσείς μου τα χαρίζετε και τα έχω μέσα σαν φυλαχτό. Βλέπω το παράδειγμά σας πολλές φορές και λιώνω. Νιώθω την αγάπη σας και ξαναλιώνω. Νιώθω πόσα πράγματα παλεύετε στη ζωή σας όλοι και μένω έκθαμβος. Και λέω στον εαυτό μου, να παραδείγματα που μοιάζουν με τα παραδείγματα των Αγίων. Γιατί, προσέξτε κάτι, νομίζουμε εμείς ότι τα λόγια του Θεού, του Χριστού μας όταν ήρθε στη γη, νομίζουμε ότι τα είπε για τότε. Τότε εκείνα, τα παλιά τα χρόνια. Και επειδή τα Ευαγγέλια πολλά ξεκινάνε έτσι, το καιρό εκείνο, εκείνο τον καιρό δηλαδή. Και εμείς το παίρνουμε και λέμε άστα μωρά, αυτά για τότε είναι. Δεν είναι για σήμερα. Και όμως, εγώ βλέπω, κυρίως όταν έρχεστε για εξομολόγηση, και θαυμάζω αυτά που βλέπω, αυτά που ακούω, αυτά που νιώθω, να έχετε αγάπη, όπου καμιά φορά, να έχετε υπομονή. Έχει κάτι ψυχές που κάνουν υπομονή. Είναι αυτό που έλεγε ο κύριος Παΐσιος. Τι ήρθατε μωρέ στο Άγιον Όρος να βρείτε Αγίους. Ψάξτε έξω δίπλα σας και παραδίπλα σας για να δείτε Αγίους που κάνουν υπομονή, που έχουν ταπείνωση. Τους λέω σε πολλούς, θέλω να κοινωνήσεις και βλέπω την έκπληξη στο πρόσωπό τους. Εγώ ποτά μου, κάνει να κοινωνήσω, μα έχω όλες τις αμαρτίες πάνω μου. Και όταν τις ψάχνω, εγώ οι αμαρτίες είναι αμαρτούλες. Αυτή είναι η μια πλευρά των ανθρώπων που έρχονται για εξομολόγηση. Μην με ρωτήσετε αν είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από την άλλη που θα σας πω μετά. Μεγαλύτερη είναι, περισσότερη είναι. Και σου έρχεται μετά και η άλλη πλευρά. Πρώτα-πρώτα σου κάνει ωραία μετάνια. Πω, ντρέπω, όταν μου κάνετε μετάνοιες, είναι να στρίψω και να φύγω. Σου λένε και πέντε ευλογείτε την ευχή σας, πω, λέω, εντάξει. Και το χάρηκα, λέω τώρα, με έφτασε ψηλά. Και μόλις μετά αρχίσουμε την κουβέντα, σε καμιά αμαρτία δεν φταίει αυτός και αυτή. Συνήθως μου λένε τι καλά έχουνε κάνει. Ξέρεις παπά μου, εγώ κάνω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και άμα ξέρω την οικογένεια, προσπαθώ και εγώ να πω με πολύ ευγένεια και με χαμόγελο, βρε ευλογημένη. Το παιδί σου όμως βασανίζεται μαζί σου. Τι λες ρε παπά. Τι λες. Εγώ είμαι υπόδειγμα στο παιδί μου. Υπόδειγμα λέω. Αλλά καλό παράδειγμα το παιδί δεν είδε ποτέ.
όχι παπά. Εγώ είμαι υπόδειγμα. Υπόδειγμα στην Εκκλησία και ποια είναι η πλάκα τώρα. Ότι αυτή η κατηγορία του προχώρησε και πιο κάτω. Έχει μια κατηγορία χριστιανών. Εγώ τους χαίρομαι, καλά κάνω. Σε μένα καλά κάνετε. Και έρχονται να μου βάλουν εμένα μυαλό. Το πήραν χαμπάρι ότι είμαι χαζός, καλά έκανα. Και έρχονται να με μάθουν. Έτσι τούτο, έτσι εκείνο, έτσι το ένα. Λάθος οι πατριάρχες, λάθος ο αρχιεπίσκοπος, λάθος οι δεσποτάδες, λάθος όλοι εσείς οι παπάδες, λάθος, πόπο λέω, ένα σωστό βρε ευλογημένε, βρίσκεις εμάς όλους ή όχι? Όχι, δεν βρίσκω. Δεν τα είπε αυτά ο Χριστός, δεν τα είπε έτσι ο Χριστός, αλλιώς τα είπε ο Χριστός. Πού είναι η Εκκλησία είναι εξαφανισμένη, δεν υπάρχει Εκκλησία, δεν υπάρχουν δεσποτάδες, δεν υπάρχουν παπάδες, δεν υπάρχουν πατριάρχες. Ωραία λέω, εγώ σ' άλλη κοινωνία ζω, εγώ και δεσπότη υπέροχο έχω και πατριάρχη που τον χαίρομαι έχω. Και αρχιεπίσκοπο που όταν διαβάζω τα κείμενά του, συγκινούμε. Διάβαζα χτες το βράδυ ένα κείμενο του αρχιεπισκόπου και έμεινα πόσο ωραία μίλησε μες στη σύνοδο. Έμεινα πνευματικότατα, με ταπείνωση, ζητώντας για χίλια πράγματα αυτός πρώτα συγγνώμη, και ζητώντας από όλους τους επισκόπους πατέρες, αγάπη μας είπε ο Χριστός, μη σας βλέπω ένας να πολεμάει τον άλλο. Και λέω, τι ωραία λόγια, τι τυχεροί είμαστε που έχουμε αυτόν τον αρχιεπίσκοπο. Αυτές λοιπόν οι δυο κατηγορίες υπάρχουν. Και ενώ τα σκέφτομαι αυτά συχνά και με πονάνε, πονάω που τα σκέφτομαι, πονάω που τα βλέπω, πονάω που τα αισθάνομαι. Αλλά λέω, ποιος είσαι εσύ, μωρέ, να βάλεις το μυαλό στον κόσμο. Εύχομαι και προσεύχομαι μόνο να μας φωτίσει ο Θεός. Και ενώ λοιπόν τα σκέφτομαι και τα βλέπω, ήρθε το σημερινό Ευαγγέλιο για να μας τα βάλει σε καλή σειρά. Προσέξτε το Ευαγγέλιο, όχι. Το Ευαγγέλιο που είναι για τότε, για τώρα και για όλους τους αιώνες. Όχι, δεν θα μπορέσει η Εκκλησία μας, κανένα σοφό μυαλό, να αλλάξει από το Ευαγγέλιο τίποτα. Πρέπει να χτυπιόμαστε εμείς ότι ο Χριστός δεν τα είπε καλά, μια χαρά τα είπε και τον Θεό. Και τι λέει το Ευαγγέλιο? Πήγαν, λέει, δυο στο ναό να προσευχηθούν. Καλή ώρα. Και ο μεν ένας Φαρισαίος. Ξέρετε, οι Φαρισαίοι ήταν οι καλοί εκείνη την εποχή. Με τα ευλογείτε. Πού έλεγαν ευλογείτε αυτοί, πρωί μεσημέρι βράδυ. Συνέχεια ευλογείτε λέγανε. Είχαμε κουραστεί να λένε ευλογείτε. Είχαν κουραστεί να προσεύχονται, είχαν κουραστεί να τηρούν το Σάββατο, όπου μεγάλη υπόθεση για τους Εβραίους το Σάββατο, είχαν κουραστεί να κάνουν πνευματική ζωή. Και πάλι λέει να προσευχηθεί. Και ο κάθεται λέει στη μέση του ναού, έτσι ωραία θα ήταν, σήκωσε και τα χέρια του, κοίταει και το Θεό και τι λέει? Εγώ λέει, Θεέ μου, δεν είμαι λέει σαν όλους τους ανθρώπους. Εγώ είμαι Άγιος. Τα έχω όλα καλά. Και νηστείες και προσευχές και τούτο και εκείνο όλα. Και σε μια γωνιά λέει του ναού τόλμησε και μπήκε ένα στελόνι. Ο καημένος,
ο οποίος ήξερε ότι ήταν αμαρτωλός και δεν τολμούσε, λέει, να σηκώσει τα μάτια του να δει το Θεό. Έσκυψε, έτυπτε το στήθος του, χτυπούσε το στήθος του και τι έκανε. Ζητούσε συγχώρηση από τον Θεό. Τίποτα άλλο δεν έκανε. Και λέει ο Χριστός αμέσως. Ποιος κατέβηκε, λέει, δικαιωμένος. Ούτως αυτός ο τελώνης ή όχι, έχει σημασία πως τα λέει τις δύο λέξεις. Ή εκείνος. Για τον μεν τελώνη μιλάει σαν να είναι κοντά του ο Χριστός. Ούτως αυτός εδώ. Στον Φαρισαίο τι κάνει. Τον δείχνει εκείνος. Μακριά ο Θεός. Από τι είναι μακριά ο Θεός. Από τον εγωισμό. Όχι, δεν θέλει εγωισμό ο Θεός. Βρε. Όλες τις αμαρτίες της γης να έχει κάνει κάποιος. Και να έχει βρει και άλλες καινούργιες δικές του να κάνει. Εάν σκύψεις τον Θεό και με ταπείνωση ζητήσει το έλεος του Θεού και την αγάπη και τη συγχώρεση, θα είναι σε αυτόν τον ούτως και όχι σε εκείνον τον καλό με τα ευλογήτα. Προσέξτε λοιπόν, γιατί και στα σπίτια μας φοβάμαι ότι το ίδιο κάνουμε. Περιλαβαίνουμε γαμπρούς και νύφες, παιδιά και εγγόνια και τα βασανίζουμε στο όνομα του Θεού, ότι δεν είναι καλά παιδιά. Δεν κάνουνε τούτο, δεν κάνουνε εκείνο. Βρε, κάνε εσύ την προσευχή, κάνε εσύ την ταπείνωση, δείξε την αγάπη και την υπομονή. Να σας πω μια φορά τι έκανα. Θα το εξομολογηθώ, αμαρτία μάλλον θα ήταν, αλλά εγώ το έκανα. Ήμουνα στον Τρίλοφο και είχαν βγει κάποιοι γεχοβάδες και να μοιράσουν το περιοδικό. Τους βλέπω, λέω τώρα ή βγαίνω έξω και τους αρπάζω ή κάνω το σταυρό μου και ό,τι μου πει ο Θεός θα κάνω. Τους πλησιάζω, λέω καλημέρα παιδιά. Τα χάσαν αυτοί που ένας παπάς τους μιλούσε. Ένας μου λέει καλημέρα και ο άλλος αμέσως μου λέει παπά, εμείς είμαστε αχωβάδες. Λέω εγώ την καλημέρα τη λέω σε όλους τους ανθρώπους όμως. Δίπλα μου είχα δυο μπουκαλάκια νερό κρύο, τα είχα πάρει για το σπίτι. Λέω ζέστη έχει, κουραστήκατε, να σας δώσω λίγο νερό. Έμεινα. Ρε παπά, δεν θα μας βρίζεις. Λέω, δεν έχω μάθει να βρίζω παρά μόνο στο γήπεδο. Λοιπόν, η συνέχεια, μείναμε εκεί, κουβεντιάσαμε, σε λίγες μέρες ήρθαν και με βρήκαν και μου λένε στο χωριό που θα είσαι εσύ, εμείς δεν θα μπούμε ποτέ, γιατί έχει καλό τζοπάνο αυτό το χωριό. Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι, ότι έχω βαφτίσει πάνω από 15 Ιεχωβάδες και παιδιά Ιεχωβάδων και έχω άλλους, να μην πω πόσους. Ει!
Δεν είμαστε εδώ να πάρουμε όπλα, ούτε ντουφέκια, ούτε χαντζάρια. Το είδατε που πάει το μίσος και η έχθρα και ο απέναντι. Το είδαμε. Το είδαμε, έκλαψαν μανάδες και πατεράδες άδικα από αυτά τα μαχαίρια. Και ναι, μεν αυτά τα παιδιά πήραν μαχαίρια, αλλά τα μαχαίρια τους τα δίνουμε εμείς που βλέπουμε τον άλλον απέναντι. Απέναντι δεν είναι κανένας. Κανένας δεν είναι απέναντι. Κανένας. Οι Άγιοι πολεμούσαν, μωρέ, οι Άγιοι. Κοίτα και κάποιοι στρατιωτικοί, βλέπετε τι στολάρες είχαν και ο Δημήτρης και ο Γιώργης. Παραδόθηκαν στο μαρτύριο. Παραδόθηκαν. Ο Άγιος Χριστάκος, ο Αγιούλης μου που γιόρταζε χτες, παραδόθηκε, παραφέθηκε. Η Αγία Ακυλίνα παραδόθηκε. Ο πατέρας της τη σκότωσε, που είχε γίνει μουσουλμάνος. Δίπλα μας λοιπόν έχει Αγίους και μέσα μας έχει εγωισμό. Άρα το φαΐ του διαβόλου. Εμείς ταΐζουμε το διάβολο, έλεγε ο Γεροπορφύριος. Τι ωραία το έλεγε ο Γεροπορφύριος. Χαρά μου, ή κάνεις χαρούμενο το Θεό και λυπά το διάολος, ή κάνεις χαρούμενο το διάβολο και λυπάται ο Θεός. Δεν μας έβαλε κανένας εδώ στη γη, νταβατζίδες του Θεού δεν μας έβαλε, δεν μας έβαλε, δεν μας έβαλε. Μας έβαλε να δείχνουμε αγάπη, 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 αγάπη και ταπείνωση. Και τότε είμαστε παιδιά του Θεού και να δείτε πως έρχονται. Πως έρχονται. Έρχονται πολλές φορές για εξομολόγηση πολύ. Και χτες 200 θα είδα. Χτες και προχτές. Τι κακό και τούτο με εσάς. Ξεκινάνε τώρα, αν μετρήσω τώρα εδώ. Πάλι πόσο βλαμμένοι είστε, συγγνώμη. Ξεκινάει τώρα η άλλη, από τη Θεσσαλονίκη, από την Κοζάνη, από τις Σέρες, από εδώ, από εκεί. Τι να δείτε, μωρέ, το χαζό. Και έρχονται λοιπόν στην εξομολόγηση και με διδάσκουν. Αυτό είναι που σας χρωστάω. Να είμαστε λοιπόν καλά. Θα είμαι ακόμα μια Κυριακή εδώ. Και μετά θα δούμε. Όχι, δεν θα φύγω για πάντα. Όχι, μία Κυριακή θα φύγω. Όχι, για πάντα. Για πάντα όπου θέλει ο Θεός θα φύγω. Όλοι. Να είμαστε καλά. Εξομολογώ Παρασκευή και Σάββατο, πρωί, απόγευμα. Και Κυριακή μετά τη λειτουργία, αλλά στην Κυριακή θα είστε συντομότατοι ένα λεπτό ο καθένας. Για να φύγετε, να πάτε στα σπίτια σας. Σας ακούστε λίγο. Σας αγαπώ. Σήμερα είναι η γιορτή της χριστιανικής αγάπης. Το ζευγάρι Ακύλας και Πρίσκυλα. Τώρα τα παιδάκια μας λένε ότι είναι και αύριο η γιορτή. Λοιπόν, εγώ θα σας πω και για σήμερα σας αγαπώ και για αύριο σας αγαπώ και κάθε μέρα σας αγαπώ. Διευκόν τον Αγίον Πατέρον ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Έλα το βρε, έλα το βρε.